μέσα πονάει μοναξιά. Μου δίνεις τα φιλιά σου σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω, δεν το αντέχω. Σου τα δώσα όλα, κλείσε τώρα πίσω σε μένα. Κάνει και η ώρα, σου τα δώσα όλα. Μα δεν σε έχω, υπάρχει κι άλλα. Δεν το αντέχω, τι σου προσφέρει. Για 7η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η τουριστική αματική επιχείρηση Δήμο Αλεξανδρούπολης με την αμέριστη συνεργασία πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιοχής διοργανώνουν τη Γιορτή Κρασιού 2019, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος σκόπος, αλλά αξίζει πραγματικά αυτή η προσπάθεια. Η γιορτή αυτή, η Γιορτή Κρασιού του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, που γίνεται από το Δήμο και την Διεδά, έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος την περιμένει με λαχτάρα. Φέτος αλλάξαμε λίγο την ημερομηνία. Πέρυσι είχε γίνει τέλη Αυγούστου. Ήταν όμως μια δύσκολη εποχή. Οι ξένοι φεύγουν. Οι δικοί μας οι Έλληνες που δουλεύουν στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη και αυτοί επιστρέψανε στις δουλειές τους. Και αποφασίσαμε φέτος να μεταφέρουμε τη γιορτή στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, για να μπορέσουν και οι επισκέπτες και οι ντόπιοι να τη χαρούν καλύτερα. Το τότε Υπουργείο Πολιτισμού θεώρησε σωστό να πιάσει τρία άκρα, τρία μέρη της Ελλάδος, στα οποία θα γίνεται η Γιορτή Κρασιού κάθε χρόνο. Δεν ήταν θέμα δημαρχίας ή θέμα επιλογής, δεν ξέρω ποιανού επιλογής, ήταν θέμα Αθηνών. Η μία λοιπόν Γιορτή Κρασιού γινόταν στο Δαφνί στην Αθήνα, η άλλη Γιορτή Κρασιού γινόταν στη Ρόδο και η τρίτη ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε επιλεγεί γιατί είχαμε και το σωστό μέρος λόγω του ΕΟΤ, που ο ΕΟΤ ακόμα βρίσκεται εδώ. Έχουμε το κάμπινγκ, έχουμε τις εγκαταστάσεις του και αυτός ο χώρος παλιά ήταν στο ΝΕΟ, τώρα ανήκει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, υπήρχαν βαρέλια κρασί χαρακτηριστικά. Υπήρχαν αναμνηστικά ποτηράκια και καραφάκια σορτή τα οποία αγοράζαμε και σε κάθε βαρέλι κρασί με την ονομασία σαμνιώτικο, κόκκινο, ροζέ, με διάφορες ονομασίες ήταν κοπέλες με τοπικές ενδυμασίες οι οποίες αυτές σέρβιραν κρασί δωρεάν. Φέτος η Γιορτή Κρασιού πραγματοποιείται από την 5η 18 έως και την 3η 23 Ιουλίου και για 6 βραδιές η Αλεξανδρούπολη θα πλημμυρίσει από μουσική και χορούς. Περνάμε καλά, βλέπω υπάρχει διάθεση. Ζωντάνια υπάρχει. Θα φανεί σε λίγο που θα αρχίσει η μουσική. Χθες υπήρχε ζωντάνια. Υπήρχε πολύ καλά, πολύ καλή βραδιά. Γλεντήσαν όλοι, χορέψανε παραδοσιακούς χορούς που ήταν και βραδιά μας. Κρητικός είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σαν σύλλογο στη Γιορτή Κρασιού. Εύκολο είναι αυτό το επάγγελμα ή δύσκολο τώρα? Για μας σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο και ευχάριστο. Τι σουβλάκια είναι αυτά? Αυτά είναι κοτόπουλο. Έχουμε κοτόπουλο. Κάτι άλλο δεν έχουμε δηλαδή? Έχουμε και χοιρινά και λουκάνικα. Αυτά τα τρία είδη σερβίρουμε και πάμε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε τον κόσμο. Και σαν τον αράνιο στους δρόμους.